Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε λοιπόν. Έχουμε ξεκινήσει και αυτήν την εβδομάδα να έχουμε τους αγώνες μας, να έχουμε καλή εβδομάδα για σήμερα. Όπως είναι Δευτέρα, ένας αγώνας ο οποίος έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Φυσικά μιλάμε τώρα, καταλαβαίνετε και εσείς για την ομάδα, τον αγώνα μεταξύ Sugar Daddies και Boston Celtics. Μια ομάδα ζάχαρη τη μία και μια ομάδα πιο απειλητική, ζαχαρένια. Την καρτάζει που καταλαβαίνετε κιόλας. Έτσι, για να δώσουμε ένα γενικό κλίμα των ιστορικών των ομάδων για την φετινή Summer Development, όπου είναι ο αγώνας, όπου εκεί κατατάζεται. Η ομάδα των Sugar Daddies που έχουν την κατοχή τώρα με τον Κεσίδη και φάουλ που κάνει ο Παπαδόπουλος από την πλευρά των Χωσονών Celtics. Αυτό που θα πούμε έτσι είναι το εξής. Οι Sugar Daddies έχουν 3 νίκες και 1 ήττα. Έχουν νίκη επί των Toymen 50-56, ήττα τους Bad Boys, νίκη της Bad Boys που με 70-41 και άνευ με τους να σε καλά. Ενώ η ήττα έρχεται από τους Orlando Tragic Salonica με 72-49. Στην αντίπερα η ομάδα των Boston Celtics έχουν μια νίκη και αυτή άνευ τον να σε καλά στο 20-0. Από την άλλη με 2 ήττες ήταν τους Orlando Tragic προημερών με 33-64 και από τους Bad Boys με 62-50. Έχουμε το πρώτο κατάσταση του αγώνα από τα χέρια του Κυριακίδη με την πλευρά των Sugar Daddies. Μπορούμε να δώσουμε ένα φαβορί προς το παρόν, αλλά είναι γνωστό ότι μια καλή μέρα, μια καλή οργάνωση μπορεί να φέρει πολύ την αλλαγή στα δεδομένα. Αλλά προς το παρόν έχουν πάρει καλά πατήματα οι Sugar Daddies και είναι τώρα φάουλ του Κυριακίδη από τον Μπουτζαμάνη. Δεύτερο φάουλ από το προσωπικό, οδηγείται σιγά με τον Βολόν ο Κυριακίδης, καθοσπάθεια για καλάθι. Φάουλ το οποίο έγινε ψηλά, 2 βολές. Και δεύτερο ομαδικό κιόλας στα πρώτα 1.55 του αγώνα. Πρώτη βολή δεν είναι εύστοχη από τα χέρια του Κυριακίδη. Η δεύτερη είναι όμως, διαφορά στο 3-0. Περιμένουμε την αντίδραση των Κοφοσέλης. Αυτό που βλέπω γενικά βάση αποτελεσμάτων είναι ένα σχετικά χαμηλό σκοράρισμα την πλευρά των Celtics. Αν υπάρχει το θέλει όπως είναι τώρα, δεν θα είναι και ίδια, αφού είναι αλήθεια. Στην αντίπερα, η ομάδα των Sugar Daddies κειμένεται σε κάποια εξόριστα επίπεδα σκοραρίσματος, με την έννοια ότι έχουμε δει από 49 μέχρι και 70 πόντους, οπότε ξανά αποτέλεσμα να μην έχει μια προσέγγιση που θα καταλήξουμε. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι ένα παιχνίδι είναι ανοιχτό και είναι ανοιχτό για τον Sugar Daddies βάσει της ιστορίας τους τρεις αγώνες που παίξανε. Τα μέλη του να αγώναμε τον Νάση καλά στους αμφόδερους και θα καταμετρήσουμε για να δώσουμε την εικόνα. Καλά του κεφάλου του Κεφίδη Παπαδόπουλος από τον Κεσίδη. Φτάνει το παιχνίδι στο πόντο ήδη, 5-4. Στην την βόλη, την κεφαλική βόλη που έχει. Θα δούμε πού θα καταλήξει. Χωρίς επιτυχία η βόλη, ο Σόπουλος δεν θα αφήσει την μπάλα να την καθίσει στην κατοχή των Sugar Daddies. Θα πάει μέχρι μέσα, πάσα εκτός και εσύ θα πάρει το σουτ. Δεν θα βρει καλάθι. Ευκαιρία, αν την εκμεταλλευτούν οι Boston Celtics, θα πέρασουν και μπροστά. Η Τζαμάλης πολύ ωραία πάσα προς τα πίσω. Και το σουτ εύστοχο από τα χέρια του Γεωργίου. Για πολύ ωραία έμπνευση από τον Τζαμάνη. Βυσόπουλο.
δεν μπορούν να σκεφτούν επιτυχία. Η επίθεση των Σουηδαπράντους. Οπότε έχει σαν αποτέλεσμα οι Χώσο Σέλικ να έχουν την κατοχή, ευκαιρία να διευρύνουν την διαφορά του. Παρασκευή του Παπαδόπουλου θα δεχτεί την καλή άμυνα. Την δεχτεί κιόλα καλή άμυνα. Και έχουμε τραυματισμό ελαφρύ στον Παπαδόπουλο. Επαναφορά για την ομάδα των Σουηδών μετά την μικρή διακοπή. Ζησόπουλος θα δηλώσει παρόν. Ξέρει να εκμεταλλεύεται τα ελεύθερα του. Θα δούμε αυτό να δοθεί απάντηση. Το σκούτ από την πλευρά του Μισελή δεν είναι την απάντηση στο τρίποδο νωρίτερα. Και έχουμε φάουλ, θα κάνει ο Γεωργίου πάνω στην κίνηση του Ιητού. Και εσύ είναι τρίτο ομαδικό. Δεν οδηγεί ακόμα σε γραμμή των πολλών. Παραφορά την baseline 8-6 το σκορ για την ομάδα των Σουηδών. Ζησόπουλος θα πάρει το σουτ. Είπαμε άμα βρει χώρο δεν φοβάται να σουτάρει και δεν φοβάται και να εκτοχίσει κιόλας. Ζαμάνης, μπάλα στα χέρια του Γεωργίου. Εξελής προσπαθεί να περάσει και τον Μουζαμάνη που θα σκοράρει. Απαιτεί τους παρόν με μικρές διαφορές. Δεν πάνε για τον ενθουσιασμό και δεν πάει να σουτάρει. Και να πάρει την σημασία του Παπαδόπουλος οργανωμένη χωρίς επιτυχία. Και είναι η ώρα των Celtics, αν θα κρατηθεί μπάλα στην χέρια του. Όχι, παρέμβαση με το πόδι, η οποία υπάρχει τον Γεωργίου. Μπάλα αλλάζει πάλι χέρια. Μισόπουλος, ξεβάζει. Πολύ ωραία πάσα του Κεσίδη στον Κυριακίδη. Τον καταφέρει να σκοράρει. Διαφορά 5 πόντων. Ζαμάνι κερδισμένο, φάουλ χαμηλά. Δεν το καταλαβαίνω, το κάνω και λάθος. Τον Κεσίδη. Είναι φάουλ το οποίο οδηγεί στην γραμμή των πολλών. Τον Ζαμάνι. Ότι πολύ δεν είναι έστοχη, 4-4 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Η δεύτερη όμως είναι μέσα. Διαφορά κατεβαίνει στις 4-13-9. Και δεν καταφέρουν να εκμεταλλευτούν την επίθεση. Τρομερό ενθουσιασμό. Και έχουμε τρομερό μπλοκ από τα χέρια του Κεσίδη. Παραφορά γίνεται έξω στα χέρια του Καλασίδη. Μισιβλής θα βρει καλάθι. Θα κατεβάσει την διαφορά στον πόντο. Κυρία και 20 απομένουν από την λήξη της πρώτης περίοδου. Θα δούμε αν θα έχουν την απάντηση εδώ στην καρδά της. Κυρία Κύρης με τον Κεσίδη. Δεν γίνεται το κλέψιμο. Σίσκο στο σούτ. Δεν καταφέρει να σκοράρει τον Τούρο, υπάρχει τον Κυριακίδη. Θα σκοράρει. Θα κερδίσει λίγο χρόνο, καθώς η δεύτερη επίθεση ήταν τον Τούρο. Λιγότερα από 3 λεπτά,
5-12. Το σκορ. Μπάλα στα χέρια. Μισθυλί. Την μπάλα βγαίνει εκτός. Δεν μπορεί το Τζαμάνι να κρατήσει την μπάλα. Και φίλος κατεβάζει τον Ριζόπουλο, ο οποίος θα σκοράει με ταμπλό. Παπαδόπουλος κατεβάζει για την ομάδα των Boston Celtics. Η Σιρλής και τον Βουζαμάνι βγάζει εκτός στα χέρια του Γεωργίου, ο οποίος δεν καταφέρει να βρει στόχο. Πάει μέχρι μέσα στην Κυριακή. Θα πάει και το καλάθι, παίρνει και τους το φάουλ. Αυτά είναι διαφάουλ σε 7 σε 2 λεπτά πριν την λήξη της πρώτης περίοδου. Και η συμπληρωματική βολή να φτάσει διαφορά από μεν στο 8, αλλά να φτάσουν και 20 πόντους από νωρίς. Όπως και να φέρουν όντως. Παπαδόπουλο. Celtics. Τζαμάνης. Θα περαστεί μπάλα στα χέρια του Γκόγου. Στη λήξη του χρόνου θα κάνει το σούτ, δεν μπορεί να κάνει και πολλά από την καλή άμυνα. Διακίδης θα βρει καλάθι. Διαφορά που έχει φτάσει δεξί 1,5 λεπτό για το τέλος της πρώτης περίοδου. Θα πάρει το σούτ ο Γκόγου. Ο Γκόγου δεν έχει καλάθι. Ούτε ο Ζόπλος στην περίπτωση. Σινάρης, θα γίνει το κλέψι, μόνο θα ολοκληρωθεί από τα χέρια του Σίσκου. Ο Ζόπλος κατεβάσει, αφήνει για τον Σίσκο την μπάλα. Θα σηκώσει ωραία. Η μπάλα δεν κάνει το χατήρι όμως στον Ζόπουλο. Σινάρης. Πολύ ωραία κίνηση του Ζαμάνι, δεν έχει καλάθι όμως, δεν έχει σκορ. Και εσύ θα κατεβάσει το σούτ από τα χέρια του Παπαδόπουλου. Δεν έχει στόχο. Πολύ ωραία πάσα του Γεωργίου και τον Ζαμάνι που ερχόταν από πίσω. Τελευταία 22, 15 για την πρώτη περίοδο. Κυριακίδης. Πολύ ωραία κίνηση, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Τέλος πρώτης περίοδου στο 22-14. Επιστροφή για τη δεύτερη περίοδο. Διαφορά είναι στους 8 για την ομάδα των Sugar Daddies. Και οι αποστέλους έχουν την πρώτη επίθεση να μειώσουν την διαφορά. Να δούμε αν θα τα καταφέρουν κιόλας. Γεωργίου αφήνει την μπάλα στα χέρια του Καλασίδη. Τζαμάνης θα πάει το σουτ. Ήδη κατεβάζει τη διαφορά κι άλλο. Διαφορά κατεβαίνει στους 6. Η απάντηση δεν δίνεται από τα χέρια του Κυριακίδη. Αλλά εκεί παραμένει σε αυτά τα χέρια των Σουγκαντάδης. Ισόπλος θα πάρει το σουτ. Γίνωσε τελεστής. 25-16, ανεβάζει διαφορά σε 9. Άλλη πνοή για την ομάδα των Τυπικάκη Πέντουχο σήμερα. Πάνε στην σημεία δεκτυροφορία. Να δούμε αν είναι ο Θεός καλά. Σινάρης.
Μπάλα στα χέρια του Γεωργίου. Στη λήξη του χρόνου. Παίρνει το σούτ, δεν έχει καλάθι όμως. Ένα καλό σούτ όμως. Να πούμε την αλήθεια. Ισόπουλος. Ωραία πάσα και τελείωμα από τα χέρια του Κυριακίδη. Γεωργίου θα κατεβάσει και την ομάδα των Celtics. Μινάρης μπάλα στον Τζαμάνι. Θα απαντήσει. 25-18. Και Σίδης. Στεργίου για τον Κυριακίδη. Ξανά για τον Στεργίου. Ζήτης, θα πάρει το σούτ στη λήξη. Δεν καταφέρει να σκοράρει. Αμυντικό το rebound, την καμάνισε. Θα τρέξει άλλο μεγάλο κρέος του διαθμό. Θα τον ανακόψει περιμένοντας στην ομάδα. Τα χέρια του Ζησόπουλου θα αλλοιώσουν την προσπάθεια του Καλασίδη. Το πρώτο θα είναι μέχρι μέσα εκτερισμένο φάουλ από την κίνηση του Γεωργίου. Δεν πήγε και πάρα πολύ καλά τον Λυσόπουλο σε αυτήν την περίπτωση. Αλλά αυτά θα όλα καλά. Αλλαγή και η ομάδα των Celtics. Κλείσει κλείσει η θέση του Τζαμάνι. Ο οποίος θα πάει να πιέσει πάνω στον Λυσόπουλο. Δεν μπορεί να σκοράρει. Νάρη θα αφήσει για τα χέρια του Ντουνούση. Δεν βρίσκει καλάθι. Κατεβάζει ο Σεργίου. Θα αφήνει και τον Κυριακίδη. Για πολλή κυκλοφορία τους Σουγκαρτάντης. Θα δούμε ποια είναι χέρια. Ολοκληρώνεται χωρίς επιτυχία από τα χέρια του Σεργίου. Και συγκεκρίξει μπάλα. Βγαίνει στα χέρια των Celtics, οι οποίοι έχουν ευκαιρία να μειώσουν για χρόνους 9. Και το καταφέρουμε με τα χέρια τους με τον Τσινάρη. Το σουτ του με τα μπλό, 27-20 πλέον. Ζησόπουλος, το βασικό του αντίπαλο. Και Σίδη θα βρει καλάθι, θα πάρει το φάουλ, θα ανεβάσει διαφορά και είναι για διψήφιο. Σε περίπτωση που σκοράει την εσκληρωματική βολή. Θα δούμε αν ο Κεσίδης θα φέρει διαφορά σε διψήφιο. Το κάνει όντως, 30-20 το σκορ. Και την ομάδα των Σουγκαρτάντης. Η Σίδης θα κατεβάσει. Τσινάρης. Βλέπουμε τον Ζησόπουλο πάνω του. Η απάντηση δεν δίνει κατά χέρια του Γεωργίου. Το rebound θα κρύει ο Σουγκαρτάντης. Ο Ζησόπουλος κατεβάσει. Σεργίου και τον Ζησόπουλο ξανά. Και Σίδη στο σουτ. Δεν σκοράρει μπάλα, δεν κάνει χαρτίνια σήμερα. Και μια παραφορά ο Παλάκης θα πατήσει την τελική γραμμή. Πάνω στη πάει να κρατήσει την μπάλα. Μετά το πέρας των πρώτων 4 λεπτών της δεύτερης περίοδου. Με το σκόρ στο 30-20. Ανοίγει την αλλαγή εδώ πέρα. Τσινάρη. Μπάλα θα περάσει κάτω στο γραφιστό για τα χέρια του Καλαφίλη που δεν μπορεί να σκοράρει. Με την διπλή πίεση που δεν πήγε. Δεν γίνεται καλή συνεννόηση. Υπάρχει το κλέψιμο. Πάνε σε ωραία κυκλοφορία. Και μπάλα έχουν πει δεν είναι. Γενικά στον πρώτο μέσα η ομάδα δεν κάνει πολλά χατήρια. Είναι σκληρή και αντισόβητη.
μόνος θα μαρκάρει ο Κεσίδης. Σαν να Χριστός Τρίδη ανοίγει την άμυνα. Ο Δησόπουλος θα την πάσα. Και έχουμε time out για την ομάδα των Houston Celtics. Το σκόρσο 32-20. Ξέρω στη μέση της δεύτερης περίοδου. Επιστροφή μετά το time out στην μέση της δεύτερης περίοδου. Όπου βλέπουμε τον διαφορά να είσαι διψήφιο υπέρ των συγκαντάτων. Καλώς να θα μπορέσουν οι Celtics να το μειώσουν. Στο πάνω δεν το καταφέρουν. Και έτσι αρχίζει το χέρι του Ζόπουλου. Το σαπάρι το σούτ. Δεν μπορεί να σκοράρει. Η Σιγνής Γεωργίου. Μπαλά ξανά εξαρέσει στα χέρια του Μισιγνή. Παίρνει πολύ ωραία τον Τσαμάνι, ο οποίος θα σκοράρει, θα φέρει διαφορά στους 10. Στο ελάχιστο ρυψού και της ουσίας. Πολύ ωραίες κοφτές πάσεις μεταξύ των συνταντάτων, αυτό όμως δεν είναι αποτελεσματικό. Παπαδόπουλος θα πάρει το καλάθι και το φάουλ μαζί. Μια τρομερή κίνηση και ένα πολύ ωραίο καλάθι από τα χέρια του Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου. Η συνολική βολή δεν είναι εύστοχη. Να μείνει στο 8 η διαφορά. Κεσίδης δεν καταφέρει να κρατήσει τον Γεωργίου. Θα βγάλει στο χώρο όπως θα λέγαμε. Κεσίδης πάρα εκτός για τον Σίσκο. Το rebound στα χέρια των Celtics όμως. Βλέπουμε και πολύ ωραία συνεργασία για την ομάδα των Συγκαρτάντης. Διαφάξει ένα στους 10 στο γήπεδο του. Και συνεχίζει καθώς η επίθεση δεν είναι επιτυχημένη από την πλευρά. Όπως θέλει σε εξηγημένο του Τζαμάνι. Είναι άλλος όποιος θα σκοράρει. Μισελής λέει ότι τον Ζησόπουλο με άνεση και με στυλ μάλιστα. Να δούμε την επίθεση των Celtics. Δεν οκληρώνεται και στον Κεσίδη. Φίνει το Ζησόπουλο. Παίζουν επί της ουσίας σε κάτω του καλάθι. Ζησόπουλο δεν μπορεί να στοχίσει παρά την πολύ ωραία, το πολύ ωραίο παιχνίδι. Σαν παιχνίδι ήταν αυτό. Να μην μπορεί να σκοράρει ο Καλασίδης. Δεν εκμεταλλεύεται την ευκαιρία. Σίσκος χωρίς αντίπαλο, χωρίς σκορ. 14 θα έχει μείνει διαφορά. Τζαμάνι πολύ ωραία κίνηση, κατεβάζει διαφορά.
τώρα κατεβαίνει στους 12. Σόβολος από απόσταση το σούτ. Μπάλα δεν κάνει χαρτίρια. Όπως και το πέρασε την Τζαμάνη. Δύσκολος αρχής διαφορά. Διαφορά 14 στη τελευταία 15 δεύτερα. Σε δεύτερη περίοδου. Όλα στα χέρια των Celtics. Η Τζαμάνη σε σκόρα σε πρώτο. Θα δω ο Παπαδόπουλος, ούτε ο Παπαδόπουλος δεύτερο. Σύλληψη λοιπόν 20-46 για την δεύτερη περίοδο. Επιστρέφουμε σε λίγο για την τρίτη. Επιστρέφουμε λοιπόν για την τρίτη περίοδο μεταξύ των Σούγκαρ Ντάντις και των Boston Celtics. Σε ένα παιχνίδι που προσπαθούν έχει αρκετή διαφορά και αυξάνεται κι άλλο για την ομάδα των γηπεδούχων στην 16 πλέον. Δηλαδή 26 και απάντηση υπάρχει. Λιώνει κιόλα σε 14 με το καλάθι του Γεωργίου. Ζόπλος με στυλ, μάλιστα. Ξανά, 16. Πάμε σε ένα τέτοιο ρυθμό, μία ένα φύγει ο άλλος. Ξανά πήγε μια ερώτηση και απάντηση. Γεωργίου δεν σκοράρει. Το rebound όμως είναι στα χέρια του Τζαμάνη. Θα περάσει ο Γεωργίου και πάλι ο Τζαμάνη δεν μπορούν να σκοράρουν. Ανοίγει ωραία ο Ζησόπουλος άντε του προσωπικού του. Κυριακίδης. Είδαμε και μια φορά μπάλα κάτω χατήρι σήμερα. 46-28. Μπάλα στα χέρια του Τουνούση εκτός. Το βασιλίξι του χρόνου για τον Κώστα Παπαδόπουλο. Δεν σκοράρει. Rebound για την ομάδα του Σούγκαρ Ντάντις και ανεβάζει διαφορά. Ζησόπουλος. Μπάλα δεν είπαμε, δεν κάνει στα χατήρια. Όπου δείτε χτυπάει πάρα από δύο φορές το τύπο λόγι. Επίθεση πάλι στην κρατάση στα χέρια του Κυριακίδη, αφήνει την μπάλα στο Ζησόπουλο. Για φάει πέσει 16. Φάουλ πάνω στην κίνηση το οποίο θα κάνει το Σταμαδόπουλος πάνω στον Κυριακίδη. Μπάλα από την πλάγια γραμμή για την ομάδα των Σουγιοδάτης. Ζησόπουλος. Μετά την επαναφορά. Το σούτ από τη γωνία χωρίς επιτυχία από τα χέρια του Κυριακίδη. Πόσο Celtics από τον Καραφίδη. Τζαμάνη μπάλα ξανά πίσω. Γεωργίου δεν βρίσκει στόχο. Κυριακίδη βγαίνει μόνος του. Τα κορονάρει ωραία, δεν θα καταφέρει να σκοράρει όμως. Γρήγορα σε ενθουσιασμό οι Celtics βρίσκουν τα λάθη. 46-42. Ζησόπουλος. Κυριακίδη και Βασίσκο. Θα πάρει το σούτ. Μια δυνατή απάντηση. Στην 17, η καλύτερη διαφορά που έχουμε δύο τώρα. Ρυθίας. Στα πρώτα 3,5 λεπτά της τρίτης περίοδου.
Κυκλοφορία Γεωργίου βγαίνει για να βγάλει την πάσα του Τζαμάνι. Ξηρό στη λήξη του χρόνου, Γεωργίου δεν σκοράρει. Να δούμε να σας πείσουν κοντά στο σύντοση, πάει με 2-19. Ξόγνος δεν σκοράρει και το φάουλο του Τζαμάνι. Πρώτη βολή είναι εστοχή, 50-32. Δύο στις δύο εβολές, διαφορά είναι βέβαια 19 πλέον. Λίγο πριν την τριτά μισά της περίοδου. Ψάχνουν τις επιλογές. Οι Celtics προσπαθούν να βρουν ένα κενό για να μπορέσουν να κάνουν επίθεση. Και παίρνει και το βρίσκεται και το Καλασίδης. Έστειχε με πίεση, σκοράρει. Κερδίζει και το φάουλ. Οδηγείται στην γραμμή των βολών. Έστοχη και συμπληρωματική. Έμεσο τρίποντο. Κατεβαίνει διαφορά. 16 πλέον. 51-35. Σε ένα παιχνίδι που προς το παρόν κατάδεισε έχω το πάνω χέρι. Μετά από κάποιο σημείο της πρώτης περίοδου που ήταν σχετικά ισόπαλο, έκανα την επίθεσή τους και δεν έχουν σταματήσει ως ώρα. Οι κυπεδούχοι και μπάλα στο πόδι του Παλάκη. Κατοχή με τους φόσους έλυσης, αλλά γίνεται λάθος. Κακίνης δεν μπορεί. Πάλα στα χέρια του Ντουνούση. Και έχουμε βήματα. Οπότε η κατοχή αλλάζει χέρια. Δεν μπορούν οι συγκαλύτερες να εκμεταλλευτούν το λάθος που γίνει νωρίτερα. Να δούμε και εκμεταλλευτούν την ανέσχορη επίθεση οι Boston Celtics. Και το καταφέρουν με τον Ντουνούση να κατεβάζουν τη διαφορά κι άλλο. 53-37. Σύσκος απαντάει, 56-37, για φάξη ανεβαίνει 19. Ξανά στη μέγιστη ως ώρα διαφορά. Δεν έχουμε δει τους 20 ακόμα. Ζήτης Παπαδόπουλος φυσικά και δεν χαρίζεται. Μπάλα. Σόπλος δεν σκοράρει. Στο επιθετικό rebound και το καλάθι από τα χέρια του Κυριακίδη. Και έχουμε το 58-37 και time out την ομάδα των Houston Celtics. Επιστρέφουμε λοιπόν μετά το time out με 3 και 7 να αναμένουμε για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Διαφορά στο 21, μην επιτέλους περιμέναμε βάσει και της εξέλιξης του αγώνα και της αποτελεσματικότητας της ομάδας των Sugar Daddy's να ανέβει για πάνω τους 20, όπου βρισκόμαστε τώρα στην 21. 58-37, 3-24 για τη λήξη. Η μπάλα παραμένει σε για τον Boston Celtics να μειώσουν τη διαφορά από τα μέτρα που μπορούν πλέον για να μπουν σε μια τέταρτη περίοδο και ίσως αλλάξει κάτι. Αλλά εδώ γίνεται το κλέψιμο και το φάουλ, κλέψιμο το οποίο θα κάνει ο Παπαδόπουλος στην περίοδο του Sugar Daddy's. Έχουμε το φάουλ του Celtics, το οποίο θα κάνει ο Γιωργίου.
στείλει το προσωπικό του, στείλει το ομαδικό κιόλας. Και τρίποδο χωρίς επιτυχία από τα χέρια του Κυριακίδη. Δεν έχει και το πείραγμα την υπόλοιπη ομάδα. Ως ήθιστε. Γεωργίου, μπάλα στα χέρια του Παπαδόπουλου. Γίνεται το κλέψιμο, εφηβιασμός. Κυριακίδης αφήνει την μπάλα στο καλά. Δεν χρειάζεται πίεσης. Διαφορά ανεβαίνει. Ξανά. Ένα σκορ το οποίο δεν αφήνει πολλά περιθώρια. Ξέρω το 12.5 κιλό του αγώνα, 2.5 για την περίοδο. Δεν μπορεί να σκοράρει ο Καλασίδης, λοιπόν τα χέρια του Βαρόπουλου. Ισόπουλος θα πάρει το σουτ με 5 πόντους. Θα κάτσει και αμετρήστε νομίζω τα σημερινά καλάθια που βρήκανε πρώτα Στεφάνη. Μετρούνται σε ένα χέρι. Ούτε καταλάβετε τη δυσκολία. Και καλό πέρασμα του Παπαδόπουλου στα χέρια του Μισίγλη. Κατοχή αλλάζει χέρια. Ευκαιρία να ανέβει διαφορά για τους Σουγκαρντάτες. Θα πάρει και αυτό το ποσοστό του σκορ. Ο μαζικό του σκορ, συγχωρείτε. Ζόπουλος, τελευταία 102 για την περίοδο. Σχεδόν με μισή ομάδα πάνω του. Η μπάλα δεν μπορεί να κρατηθεί. Αλλάζει χέρια. Ένα μικρό κακό πάτημα από τον Κυριακίδη, αλλά φαίνεται όλα καλά. Ο Παπαδόπουλος αφήνει για τον Μισιγλή. Το σουτ δεν έχει αποτέλεσμα τα χέρια του Παπαδόπουλου. Ένας άλλος Παπαδόπουλος. Θα περαστεί πάσα για τον Παλάκη. Αν δεν μπορεί να κρατήσει. Παραμένει το 58-37. Γεωργίου. Τα βήματα δεν μπορεί καταφέρει να μειώσει τελευταίο λεπτό για την περίοδο. Ισόπουλος. Πάρα στο πόδι του Παπαδόπουλου και κατοχή. Πάει ξανά στους Ζαχαρένιους Παπάδες. Ισόπουλος. Μετά βλώ θα ζωκίσει. Να δούμε την πάσα η οποία δεν συγκρατεί τον Μισιγλή. Άλλη μια επίθεση που δεν μπορούν να ολοκληρώσουν οι Celtics σήμερα. Σίγουρα οι ζέστες παίρνουν τον ρόλο του. Θα δούμε τα δεδομένα. Φαίνεται όλη η επίθεση στα χέρια των Σουγκαρντάτης. Τελευταία 10 πλέον. Σύσκος θα κάνει το καλάθι και έχουμε το τέλος περίοδου, 83-37 για την τρίτη περίοδο. Διαφορά είναι αρκετά μεγάλη. Διαφορά είναι στους 26. Δύσκολο σκηνικά, δύσκολο το έργο για τους Houston Celtics για την τέταρτη περίοδο. Επιστρέφουμε λοιπόν και ήταν την τελευταία περίοδος. Διαφορά αρκετά μεγάλη. Διαφορά στις 26 για την ομάδα των Σουγκαρντάτης. Αυτό πρέπει να κάνουν οι Celtics να μειώσουν διαφορά. Ως πότε ξεκινάνε.
Οπότε έχει σαν αποτέλεσμα να μπορεί αυτή η φορά να αυξηθεί και γίνεται από τα χέρια του Ζησόπουλου στους 29. Μια διαφορά όπου δεν είναι καλό προμήνιο για την γενική πορεία. Αν δούμε γενικά τα αποτελέσματα ξανά των Celtics, θα μπορούμε να δούμε διαφορές αρκετά μεγάλες. Έτσι για τις υπενθυμίσεις δύο προηγούμενους αγώνες 64-33 διαφορά στους 29 για τους Orlando Tragic Salonica, ενώ στους Bad Boys και φάνω 12. Έτσι δύο παιχνίδια που δεν ήταν κοντά η διαφορά. Και ήταν και το πρώτο που αναφέραμε, διαφορά και πέρα παίζοντας είναι αρκετά μεγάλη. Πολύ ωραία κίνηση του Στεργίου Αφήνει στον Παπαδόπουλο. Για αυτά πάνω στους 30 πλέον 68-37. Για διαφορά η οποία δεν παίρνει παρατήρηση. Σινάρης μπάλα στα χέρια του Παπαδόπουλου. Πάει το σουτ, συλλήξη, χωρίς καλάθι. Στεργίου, Ζησόπουλος. Κρατάει την μπάλα και βήματα. Το καλάθι θα μετρήσει, θα αλλάξει χέρια η κατοχή. Γεωργίου με την μπάλα. Γεωργίου με την μπάλα. Πάει μέχρι μέσα. Δεν βρίσκει καλά στο παίρνει το rebound. Σε δεύτερο χρόνο καταφέρει να σκοράρει. 68-39. Και το καλά στο παίρνει την απάντηση. Παπαδόπουλος θα ανεβάζει. Πολύ ωραία πάσα από τον Γεωργίου στα χέρια του Σινάρη. Να πεθεί παραμείνει εκτός χρόνου και αυτό το σουτ. Έχει το φάουλ όπως καταλαβαίνουμε στην κίνηση του Τζαμάνι. Και έχει δύο βολές να μειώσει διαφορά. Μία στις δύο, 71-47 λεπτά για το τέλος του αγώνα. Και Σίδης κάνει την πορεία του, δεν βρίσκει όμως το αποτέλεσμα. Ζησόπουλος από απόσταση. Πάλα, είπαμε, δεν είναι χαριστική ιδιαίτερα. Γιωργίου αφήνει τον Τζαμάνι. Δεν μπορεί να σκοράρει. Σερία αρνητικών επιθέσεων. Μπάλα στα χέρια του Στεργίου. Συνεχίζει το σερί. Η Τζαμάνι Γεωργίου αφήνει για τον Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο. Θα πάει μέχρι μέσα και κερδίζει φάουλ από τον Σίσκο πάνω στην κίνηση. Και τον οδηγεί στην γραμμή των βολών. Διαφορά 31 παραμένει το 81-46 λεπτά και 4 δεύτερα. Thank you.
πρώτη βολή δεν είναι έσοχη. Μηδέν στις δύο και το rebound στα χέρια του Ζαμάνι. Και αυτός έχει καταφέρει στο χρόνο σκοράρι. Σεργίου. Αφήνει το Σίσκο. Πάσχε του Παπαδόπουλου. Ζησόπουλος. Κάνει μια πολύ όχι πληροφορία. Και το Σίδης παόντι βρισκά φύλλα στο σκοράρι. Ζαμάνι. Συνεχίζει το αρνητικό σέρι του αγώνα. Πίσω! Λισόπουλος δεν καταφέρνει να πάρει τους πόντους του. Καλασίδης μέχρι μέσα δεν σκοράρει. Το rebound πάλι τον Λισόπουλο. Μέχρι μέσα σκοράρει, αφήνει την μπάλα στο καλάθι, 53-40. Αλλαγές, βλέπουμε τους συνταρτάτες ετοιμάζονται μετά για την επόμενη φάση. Θα περάσουν μέσα Κυριακίδης και Παλάκης. Δεν είναι έστω από το σοτ του Γιώργιου. Και αφήνω σε Γιώργιου την μπάλα για να γίνουν οι αλλαγές. Έξω Παπαδόπουλος, έξω Ζησόπουλος, τελευταία 4-44. Διαφορά στους 23. Βλέπει τους μοφάντους του Σίσκου. Και Σίδης να πάρει το σουτ. Για 3 δεν είναι έστοχο. Ζαμάνης αφήνει για τον Κώστα Παπαδόπουλο. Ντουνούσης Κυρίες πάλι για τον Παπαδόπουλο. Η άμυνα είναι επιτυχημένη, χωρίς καλά που είναι σίγουρος δεν είναι. Σε αντίστοιχο. Καλασίδης αφήνει, Παπαδόπουλος θα πάρει το σουτ. Πάρα στα χέρια βαθίας του Σεργίου. Κυριακίδης, διαφορά δεν πέσει 35. Κατεβάζει Βυσσελής. Δεν περνάει για τον Καλασίδη σε πρώτο χρόνο. Σε δεύτερο όμως μπάζει στα χέρια του. Και τα χέρια του Στεφάνη. Δεν βρίσκει καλάθι. Μπάλα βρίσκει όμως Παπαδόπουλος. Ζαδάμις. Ζαδάμις. Σουτ χωρίς στόχο τον Μυστηρλή. 3 λεπτά υπολείπονται. Διαφορά στο 25. Και Σίδης, πολύ ωραία πάσα βρίσκεται στο Σεργίου μόνο του. Δεν σκοράρει σε πρώτο, ούτε σε δεύτερο. Τζαμάνισε το rebound, θα το χάσει. Λιγότερα από 3 λεπτά, 45 πλέον. Παλάκης θα κλέψει. Σίσκος αφήνει, εδώ είναι ο Κυριακίδη. Σκοράρει. Δηλαδή διαφορά στους 37 πλέον. Όπου δεν έχουν πλέον περιθώρια να το πεις. 2 και 15 για την λήξη του αγώνα. Ζαμάνης ούτε εδώ καταφέρει να σκοράρει. Σεργίου θα πάρει το σουτ. Θα πάρει και τους πόντους. Double score πλέον 80-40. Τελευταία 2 λεπτά ακριβώς. Μια πολλή συνεργασία από την πλευρά των Celtics. Κατοχή μένει στα χέρια τους όμως.
Up down. Και την μη επιτυχημένη προσπάθεια από τα χέρια του Μισιρλί. Καλά κυκλοφορία. Τζαμάνης. Ρεμπάλα Κυριακίδης για τον Νασίσκο. Διαφορά πλέον 42. Σου πάει και ανεβαίνουν τα... Ανεβαίνει διαφορά κι άλλο. Θέλονται νέα όρια. 1 και 20 τελευταία 84. Και κατάφερε να σκοράρει. Στεργίου. Πάσα για τον Πανάκη. Λιακίδης και Σίδης. Σίσκος. Όλο κύκλο η μπάλα. Στεργίου το σου ξυλίξει. Εστοχή 85-40. Και πιθανότητα από μία αντίθεση για την κάθε ομάδα. Τελευταίο μισό λεπτό πλέον. Το σουτ δεν είναι έσχεφα από τα χέρια του Καλασίδη. Μάλλον δεν θα πάρει για επίθεση. Και κάπου εδώ θα έχουμε τη λήξη του αγώνα. Με το σκορ ήταν 45 45-40 για την ομάδα των Σουγκαρδάτης. Κάνουμε τον αγώνα στο τέλος. Σε 2-1 και τέλος πλέον και επίσημα. Εμείς θα τα πούμε σε επόμενο αγώνα. Θα φέρουμε το πλάνο στους παίχτες. Και τι πολύ ωραία εικόνα και πολύ ωραίο κλίμα που δημιουργήσανε. Πάρα τη μεγάλη διαφορά από τις ομάδες. Μέχρι την επόμενη φορά να σκέφτεστε μας θετικά.